Când cuclu va leșase, esfumeile trâmbâiase. Când cuclu șchilidoile, șninga numbâierară prioile. Niculiți mastur mamari, am vâltitul tu tâmbare. Și la elutole al țărăhă, este am nu scoase uite un mână. Esfumeile trâmbâiase. Ore când cuclui oșchelei doinle, șninga numbărare prihunle. Oi, mare Nicoliț, mastur mamare, aham vele totu-te bahare. Шлайло тохля церехе, е мари шкасе шурмоно. Αγαπήσαμε τη δουλειά του πατεράδινου, η οποία ήταν η ελοτομία, η επεξεργασία ξύλου μέσα στο δάσος. Δύσκολη δουλειά, αλλά εύκολη για αυτούς που τη μαθαίνανε από μικρά παιδιά. Εγώ ξεκίνησα από 17 χρονών, δούλευα στα νεροπρίουνα. Εκείνα τα χρόνια όλο το πριόνι ήταν ξύλινο. Έτσι δουλεύαμε και πηγαίναμε όπου ήταν νερά. Εκείνη την εποχή πάντα το φθινόπωρος δουλεύαμε γιατί είχε νερό. Το πρώτο βάπτισμα τα ξύλα το πήρα 16 χρονών βοηθώντας τον πατέρα. Να κόψουμε τα πεύκα. Ένα σαν μια μεριά και όλος από την άλλη με την κόφτρα. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, δύσκολες οι δουλειές, γιατί η ελοτομία άρχιζε τον Σεπτέμβριο μήνα, κόβοντας τα ξύλα, φεύγοντας οι δασεργάτες, οι ελοτόμοι, για να πάνε στη δουλειά τους. Καταρχήν, πρώτη δουλειά ήταν για να φτιάξουν την καλύβα, για να μείνουν τα βράδια. Η δεύτερη δουλειά ήταν να κάνουν το φούρνο. Έπρεπε να κάνουν το φούρνο για να ψήνουν το ψωμί. Η διάρκεια τους εκεί ήταν 2 με 3 μήνες. Δεν σταματούσε καθόλου η μηχανή. Μέρα νύχτα. Σταματούσε μόνο την ώρα που ο μάστορας θα τρόχιζε, ας πούμε, την κορδέλα, το λιπίδι που λέμε. Ξεκινούσε από τις 12 ώρα μέχρι το άλλο το βράδυ, έπρεπε να είσαι επιπουδός. Εσύ ποιο προτιμούσες, ποιο σου άρεσε? Καλύτερα με άρεγε το βραδινό, ας πούμε. Αλλά το πρωί έπρεπε να σηκωθείς πάλι, να σηκώθεις τα ξύλα, τα μεριάρκα που λέγαμε. Εμείς πετύχαμε τα μουλάρια. Δηλαδή η μετατόπιση των κορμών γινόταν με τα μουλάρια. Πριν από εμάς τα φέρναμε τα τσιγούρια. Τους κορμούς μετακινούσαμε με τα τσιγούρια για να τους φέρουμε στο νεροπρίωνο. Γεφυρώνανε χαράδρες με δυο ξύλα ας πάνω και είχαν ειδικά, δεν μπορούσαν όλοι να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Ήταν λίγοι αυτοί που περπατάγανε πάνω σε ένα ξύλο, ας πούμε, για να μπροσμπρόξουν το κούτσο να το περάσουν από την μεριά, μπίλ, με το τσικούρι. Το κυλούσανε. Η απουσία από το σπίτι σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν τουλάχιστον 2 με 3 μήνες, όταν οι ελοτομίες γινόταν μακριά, γιατί παλιά εδώ στο χωριό μας ήταν νεόφυτα τα δέντρα και δεν υπήρχαν δάσοι προς ελοτόμηση. Και οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, πηγαίνανε πιο μακριά, εκεί που υπήρχαν τα δάση. Και γι' αυτό και αργούσαν και πολύ περισσότερο να επιστρέψουν, γιατί η δουλειά τους δεν τους επέτρεπε. Δεν είχαν προβλήματα, γιατί τα άλλα τα προβλήματα τα είχαν λύσει οι γυναίκες τους. Δηλαδή, οι γυναίκες δασεργατών ήταν ηρωίδες. Ηρωίδες γιατί είχαν αναλάβει όλη αυτή την υποχρέωση. Με στέρηση πολλά για την προσωπική τους ζωή. Και οι γυναίκες δούλευαν όλη την ημέρα, κουρασμένες ήταν, γιατί είχαν δουλειά στο σπίτι. Είχαν και τον κήπο τους,
Όλα. Δεν είχαν τσιφκουλής, τα πλυντήρια, αυτά στο ποτάμι έπλυναν. Με σκαφίδα, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είχαν τσιφκουλής, φούρνο είχαν που έψιναν το ψωμί, γάστρα για τις πίτες και για τα φαγητά που τώρα τα βάζουμε στην κουζίνα και τα ψένουμε. Τότε τα ψήναν με τη γάστρα. Και πιο ωραία ήταν, γιατί ήταν με ξύλο. Γαλατόπιτες, τυρόπιτες, λαχανόπιτες, τσουκνιδόπιτες. Τα τσουκνίδια τα μαζεύουμε και τα στιγνώναμε και να τα έχουμε και το χειμώνα. Κανονίζαμε για αν είχαμε ζώα, θα πηγαίναμε και λίγο στα ζώα έξω, στις καλύτες, να τα σκουπίζουμε, να τα κάνουμε, να τα αρμέξουμε και να δούμε για το μεσημέρι τώρα για το φαγητό. Γιατί μέσα στο σπίτι είχαμε και παππούδες, είχαμε και γιαγιά, δεν ήμασταν μόνοι μας. Πιάναν τυρί, πιάναν γιαούρτια, πιάναν τα πάντα. Βγάζαν βούτυρο. Το βούτυρο το βγάζανε με το μπουτουνιόρο, το λέγαμε εμείς αυτό. Όλα γυναίκες. Τα ήταν γυναικεία. Οι άντρες, δηλαδή οι παππούδες ό,τι βοηθούσαν. Αν ήταν γερός ο παππούς, μπορούν να άρμεγε κιόλας. Αν δεν ήταν, άρμεγε η γυναίκα. Το φαΐ στο αεροπλήωνα ήταν, όταν ήμασταν έξω, το πρωί τσάι, το μεσημέρι ήταν τραχανάς, ρύζι, μακαρόνια και κάθε βράδυ φασολάδα. Αυτά ήταν τα τρία φαγητά που τρώγαμε. Πριν όμως, όταν τρώγανε όλοι μαζί, γιατί ήταν και οι φτώχεια και οι ιστορίες, τρώγανε όλοι σε ένα ταψί. Δηλαδή, βράζανε τη φασολάδα από το μεσημέρι πολλές φορές, βράζανε και την κάναν και λίγο νερωτή παραπάνω, τρίβαν το ψωμί στο ταψί, κάνανε την παπάρα, ρίχναν πρώτα, τρώγαν το ζουμί το μεσημέρι με το ψωμί και τα φασόλια το τρώγανε το βράδυ. Του, σας φαίνεται για παράξενο φασολάδα, έτσι, μπράβο. Όχι, και το ότι τρώγατε μόνο φασόλια. Ναι, το βράδυ ήταν το καλύτερο φαΐ, ας πούμε, φασόλια. Ναι, το βράδυ γινόταν αυτό. Το έπαιρνες το ξύλο, το βάζεις όρθιο και το ακουμπούσε εδώ στην πλάτη. Το ζύγιαζε, ας πούμε. Να έρθει το βάρος να μην σε πάρει ούτε πίσω ούτε μπροστά. Εκεί καθόταν, το πηγαίναμε στην τάνα. Γιατί τα ξύλα δεν τα βγάζανε σαν είδη. Τα βγάζανε χοντρό. 8 επί 10, ας πούμε, 30 επί 10. Πάχος με μήκος. 30 επί 10, 3 μέτρα μήκος και να έχει πάχος 30 επί 10. Αυτό το πράγμα είχε 100 κιλά και πάνω. Πάνω από 100 κιλά. Εγώ έμενα 60 κιλά. Όταν πρωτοπήγα τότε, δεν ήξερα κι εγώ, ήμουν αρχάριος. Δεν ήξερα, ας πούμε, την άλλη μέρα ρωτάω τον αρχιμάστορα. Τι λέω, Μπαρμπαβασίλη, εδώ ζωρίσκα, λέω, πώς πρέπει να γίνει εδώ. Έλα εδώ εσύ, μου λέει, μην ανησυχείς. Βάλει το ξύλο, ας πούμε, ακούμπησε το στον τοίχο, θα το κουμπήσει εκεί και θα δεις, έχω ένα σημάδι. Όταν πλησίαζε, είπα, όταν πλησίαζε καμιά γιορτή, κανένα πανηγύρι, τότε μια εβδομάδα λέγαμε πότε να φτάσει αυτή η μέρα να πάμε στο χωριό. Αυτό ήταν, τίποτε άλλο. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι ένα μήνα να έρθεις να δεις κόσμο, κάπως... Τάκα, τάκα, ο αργαλιός μου, να του κύρθει ο καλός μου. Τάκα, τάκα, στην αυλή μου, να του κύρθει το πουλί μου. Ερχόταν. Με το που επιστρέφαμε στο σπίτι, δεν ήμασταν εμείς μόνο. Είχαμε το άγχος που θέλαμε να δούμε τις γυναίκες. Το ίδιο πρόβλημα είχαν και οι γυναίκες που θέλανε να μας δουν. Αλλά αυτές ξέρανε ότι θα έρθουμε το βράδυ. Είχαν ετοιμάσει, είχαν ζεστάνει το νερό, γιατί τότε δεν υπήρχαν. Είχαν ζεστάνει το νερό. Είχαν τηλεκάνει έτοιμη την μπανιέρα για να... πλυνόμασταν και μετά πηγαίναμε στο σπίτι, ξεριζόμασταν, οπότε μας δεχόταν πολύ καλύτερα από ό,τι πιστεύανε. Γιατί τα παιδιά μας περιμένανε. Δηλαδή, όταν το παιδί ήταν πάνω από 1,5-2 χρονών που καταλάβαινε τον πατέρα και ιστορία, μας περίμεναν. Μας περίμεναν από την αυλή. Δηλαδή, τα βλέπουμε πριν.
τα φιλούσαμε, ας ήμασταν και γανωμένοι, ας ήμασταν και... μας δεχότανε τα παιδιά. Χειρόταν αυτό... να βρουν την οικογένεια χαρούμενη, τα παιδιά τους, καθαρά, πλημμένα, και να τα αγκαλιάσουν. Του λέγαμε το αγάπη μου, δεν ντρυπόμασταν τώρα. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που δεν έλεγαν στον άντρα το όνομά του. Δεν έλεγε η γυναίκα να φωνάξει Βασίλη, Αντώνη. Πώς φώναζαν, χωρίς όνομα. Ντρυπόταν να πούν το όνομα οι παλιές. Ναι. Ο άνθρωπος μου ήρθε για 15 μέρες στο νεροπλήρωμα. Έτσι. Είσαι 15 μέρες, έρχεται πίσω, μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα είχε νηστεία. Τα πάντα απαγορεύονταν. Τον είχαν αμαρτία, τον έρωτα. Ο άνθρωπος δεν κρατιόταν. Τι να κάνει, δηλαδή. Τι να κάνει, ας πούμε. Ζωρίσκε ο άνθρωπος, ας πούμε. Σου λέει, η καμπάνα, εμείς την Ανάσταση τη βγάζουμε το πρωί. Εδώ. Το Σαββάτο, πρωί Κυριακής. Και αυτός, ας πούμε, δεν κρατιόταν. Ο άνθρωπος, ας πούμε, το παζεύει, να μην πάμε 12 ώρα, πάμε παμπούμε την καμπάνα, να μην Ανάσταση, λέει. Βάρα, Χριστός Ανέστη, μπούμ. Παρταγιούμια και λαλίτσα, να τα γιομίσουμε, να τα γιομίσουμε. Και μες του χωριού τη βρύση, να τα μιλήσουμε, να τα μιλήσουμε. Α, πήγαμε πρώτο μαγιά, δούλευαν, βλέπαμαν πως δούλευε το πριόνι, πως έπαιρναν τα μυριάτκα έτσι. Έπρεπε να είσαι και γερός να τα σηκώσεις. Και τα βάζαν στη σειρά, στρώσαμε τραπέζι. Κάθε μία τύχη, εγώ είχα γαλατόπιτα, σόδωνα, εσύ θα έχεις, είχαμε γιαούρτια. Είχαμε πάρει πιάτα, μοιράζω, στρώναμε έτσι κάτω. Κουβέρτα και τραπεζομάντιλο. Κι όλοι γύρω-γύρω την Πρωτομαγιά. Στο δάσο για να μαζέψω αγριούρια πήγαινα μόνος μου. Δηλαδή, τότες οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν, να μπορούν να μπούμε μαζί, να πάμε να μάσουμε λουλούδια ή να διασκεδάσουμε τον έρωτά μας στο βουνό ή ξέρω εγώ, να πούμε. Εμένα μου άρεσε ένα λουλούδι που είναι στο βουνό, λέγεται Ξανκρίνος. Εμείς το λέγαμε μελιτζάνα, δηλαδή είναι κόκκινο, γυρισμένο, όπως είναι ο κρίνος ακριβώς. Και βγαίνει στα δύσβατα μέρη, το οποίο είναι πάρα πολύ, εμένα προσωπικά είναι, και είναι πολύ ωραίο, το οποίο αυτό αν το έβρισκα, δεν υπήρχε όσα λουλούδια και να ήταν, θα καθόμουν να τα μαζέψω και ας ήταν και στον κρεμό, θα τα έφερνε στη γυναίκα μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Και όταν ήμασταν ερωτευμένοι και όταν ήμασταν παντρεμένοι, και σήμερα ακόμα, άμα θα τα βρω, θα τα φέρω. Αν και δεν παγαίνω τώρα στα βουνά, γιατί ψήλωσαν για μας. Έχουν ψηλώσει πολύ τώρα και δεν τα φτάνουμε. Όλη η δουλειά μου, όλη η ιστορία, αυτή είναι η περιουσία μας. Οι αρχές και οι αξίες της οικογενείας και της δουλειάς μας. Και δείχνουν και την ιστορία πώς δουλεύαν οι παππούδες μας, πώς δουλεύαν οι πατεράδες μας και πώς δουλεύουμε. Γιατί από εκείνη τα χρόνια εξυγχρονίστηκε η ιστορία. Οι παππούδες μας, παράδειγμα, τα ξύλα τα μεταφέρανε στο νεροπρίωνο με τα χέρια, με τα τσικούρια. Μετά στην ηλικία των πατεράδων μας μεταφέρονταν με τα ζώα. Ήταν πιο εύκολη δουλειά. Σε εμάς, τώρα, στη γενιά, μεταφέρονται με μηχανήματα. Είναι ακόμα πιο εύκολη δουλειά. Και φτάνουμε να αναρωτιόμαστε καμιά φορά, να λέει κανείς ότι κάποιοι φτάσανε στο φεγγάρι και εμείς κουβαλάμε τα ξύλα ακόμα στην πλάτη. Όταν η επιστήμη έφτασε σε ένα σημείο να φτάσει, να προσγειωθεί στο φεγγάρι, εμείς
σκεφτόμασταν πώς θα μετακινήσουμε, ας πούμε, τα κούτσουρα και τα σανίδια, ας πούμε, που δεν σηκωνόταν στον νόμο. Που κι αυτά ήθελαν κάποια σκέψη, ας πούμε, και κάποια τέχνη για να την κάνει τη δουλειά. Και έτσι γινότανε. Κάνα παραλληλισμό ότι η επιστήμη είχε φτάσει στο φεγγάρι, αλλά και εμείς, ας πούμε, είχαμε το μυαλό, ας πούμε, για να κάνουμε πώς θα την κάναμε την βαρύτητα λιγότερη, ας πούμε, για να μπορούμε να μετακινήσουμε. Για να νικήσουμε και το βάρος. Αυτοί νικήσαν τη βαρύτητα, εμείς νικήσαμε το βάρος του. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το μυαλό δουλεύει πάντοτε, πάντοτε δουλεύει. Όλα οι τσολαϊτσέρχε της πίτσης λαϊάει φουκέρε κουτσής πράσδι πριονάτε να εισκώσε δοημονάτε. Κεντε κούκλιο χίλι δόντι σνιγκάνουν γι εσύρε πριονλί. Σκεντουρ λίκα ωια λεγεσκού να μου οκλί εσύ μου τρεσκού.